Κύριε Μπακερλή, καλό μεσημέρι. Επίσης, καλό μεσημέρι. Και καλή δύναμη και καλό κουράγιο στη δουλειά σας, γιατί πραγματικά το χρειάζεστε. Και γιατί είμαι απόγευμα, γιατί σήμερα εφημερεύει το νοσοκομείο. Και αύριο μπαίνουμε σε καραντίνα. Και αύριο μπαίνουμε σε καραντίνα, όπου εντάξει, πάνω κάτω το καταλάβαμε τις πρωινές και όλες τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας. Είναι πάλι τα γνωστά μέτρα που παίρνουν τάχα για να προστατεύσουν την υγεία του λαού. Αλλά αυτό που θα ήθελα πραγματικά να πω είναι ότι αυτή η κορυδία επιτέλους κάποτε θα πρέπει να σταματήσει. Δεν απευθύνονται, πιστεύω, σε ηλίθιους, γιατί μάλλον έτσι μας θεωρούν. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι μέσα από ένα νοσοκομείο αναφοράς, που ήδη είναι γεμάτο, υπάρχει σχεδόν 100% πληρότητα σε μονάδες, σε κρεβάτια μεθ, COVID, αλλά και σε κρεβάτια απλά που νοσηλεύονται ασθενείς, οι οποίοι είναι πάλι COVID, είναι αυτό που έκανε και κατάφερε η κυβέρνηση τελικά ολόκληρα νοσοκομεία να τα κάνει νοσοκομεία μιας νόσου. Και εδώ θα πούμε ότι όχι ότι δεν είχε χρόνο, είχε πάρα πολύ χρόνο. Και επίσης να πούμε και να ξέρουμε όλοι και θέλουμε να ενημερώσουμε ότι αυτό που έβγαλε σήμερα και βγήκε με έτσι με περίσσια περηφάνεια ότι αυξήσανε τα κρεβάτια μεθ στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κρεβάτια που υπήρχαν σε μεθ όμως που νοσηλευόταν ασθενείς από άλλες νόσους όπου αυτά μεταφέρθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρετε το γνωστό που είχε γίνει ήδη από την πρώτη φάση της πανδημίας. 1.600 ευρώ. Από τα 800-1.600. Μάλιστα. Και βέβαια αυτό που συζητιέται είναι και ότι ολόκληρες κλινικές θα μεταφερθούν και αυτές σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Φυσικά όχι πάλι με το αζημίωτο και γι' αυτό και φωνάζουμε και λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει και να γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Γιατί δεν θα πρέπει να γελιέται ο κόσμος ότι όλα αυτά μέσα από την τσέπη μας και μέσα από τον ιδρώτα μας θα τα πληρώσουμε και τα πληρώνουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, σήμερα ποια είναι η κατάσταση στο δικό σας το νοσοκομείο, κύριε Μπακερλή? Η κατάσταση είναι, σας είπα, ότι ήδη έχει ξεκινήσει η εφημερία, αλλά υπάρχει σχεδόν πληρότητα στα κρεβάτια και στις ΜΕΘ, αλλά και στα απλά κρεβάτια, κυρίως από περιστατικά COVID. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για να κάνει τεστ. Και βέβαια εγώ πραγματικά θα ήθελα λίγο σαν υγειονομικός να ρωτήσω στην κυβέρνηση πώς και αν μπορεί τελικά όντως να αναλάβει την ευθύνη όταν βγάζει απόφαση και λέει ότι αναστέλλονται 80% τα χειρουργεία που δεν είναι 80%, είναι σχεδόν 100% γιατί είναι μόνο τα πολυεπίγοντα μπαίνουν. Αν πραγματικά θα πάρει την ευθύνη για τα περιστατικά τα οποία εκείνη ξαφνικά κρίνει ότι δεν είναι ογκολογικά όπως είπε που θα χειρουργούνται ή επίγοντα, ότι αυτά τα περιστατικά δεν θα εξελιχθούν τελικά σε ογκολογικά ή σε επίγοντα. Ακριβώς. Γιατί εδώ πέρα παίζουμε με την ανθρώπινη ζωή. Παραδείγματος χάρη να σας πω κάτι, ότι ένα περιστατικό καταράκτη, που ίσως είναι ένα πολύ απλό χειρουργείο, μπορεί όντως να μην είναι επίγον περιστατικό, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος περιμένει ήδη περίπου ένα χρόνο και τώρα θα ξαναχρειαστεί να περιμένει ίσως και άλλο ένα χρόνο, στο τέλος μπορεί να χάσει και την όρασή του. Αυτό δεν είναι επίγον περιστατικό. Και ας μας απαντήσουν επιτέλους και τι έχουν κάνει με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι γίνεται με τα κέντρα υγείας. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί, από τη στιγμή που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο νοσοκομείο, δεν μπορεί να απευθυνθεί στα κέντρα υγείας. Τα έχουν στελεχώσει. Είχανε χρόνο να τα κάνουν. Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Τα πάντα μετράνε με κόστος. Τη ζωή μας τη μετράνε με κόστος. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας που ξεκίνησε βέβαια από τις αρχές του Αυγούστου και είχε να κάνει με την ανεξέλεγκτη χρήση των πρωτόκολλων όσον αφορά το άνοιγμα του τουρισμού. Κοιτάξτε, τα πρωτόκολλα ξέρουμε πάρα πολύ καλά πια και ο καθένας από προσωπική εμπειρία ότι έχουν γίνει λάστιχο. Τα πρωτόκολλα ίσχυαν για κάποιους άλλους δεν ήθελαν και είδαμε και τι έγινε με τον τουρισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το κύμα, το δεύτερο κύμα ξεκίνησε από εκεί όταν στον τουρισμό έμπαιναν ανεξέλεγκτα χωρίς να γίνονται τεστ και από τα χερσαία στην ώρα, αλλά και θυμάστε την πληρότητα 100% στα αεροπλάνα, το 85% στα πλοία, γιατί βέβαια η συμφωνία με τους μεγαλοεφοπλιστάδες και με τους μεγαλοεπιχειρηματίες προφανώς δεν τους συνέφερε να είναι πιο άδεια και δεν είχαν το κέρδος που ήθελαν να έχουν. Και βέβαια η κυβέρνηση πιστεί σε όλο αυτό, στους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους κάνει τώρα ακόμα ένα μεγάλο δώρο, πηγαίνοντας κρεβάτια, μεθ και δίνοντας 30 εκατομμύρια. Και εγώ λοιπόν
και όλοι οι υγειονομικοί ρωτάνε το εξής. Αυτά τα λεφτά γιατί δεν δόθηκαν εδώ και τόσο καιρό στην υγεία? Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση? Γιατί δεν έγιναν προσλήψεις? Γιατί δεν έγιναν μονιμοποίηση του προσωπικού? Γιατί δεν ανοίχτηκαν στην πόλη μας τα δύο νοσοκομεία, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να μην δημιουργείται τώρα αυτή η κατάσταση? Ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά γιατί. Mm-hmm. Το γιατί το επιβεβαιώνει η ίδια η ζωή. Το επιβεβαιώνει η ίδια η καθημερινότητά μας, και αυτό δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Βλέπουμε τι γίνεται και στα άλλα υποτίθεται πιο προηγμένα κράτη, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία. Αγγλία. Είναι τελικά αυτό το σύστημα το οποίο το προσκυνάνε, όμως το οποίο το σύστημα δεν προσκυνάει τελικά το λαό. Προσκυνάει μόνο τα κέρδη. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε στα κέρδη. Είμαστε ανθρώπινες ζωές και αυτό κάποτε θα πρέπει να το καταλάβουν. Mm-hmm. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τώρα, το λαό? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είναι αυτό που καλεί και πάντα. Πρώτα απ' όλα είναι το κόμμα που πραγματικά έχει δείξει ότι πάντα σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά όχι και μόνο σε δύσκολη στιγμή, ήταν δίπλα στο λαό, στις πραγματικές ανάγκες του λαού. Είναι το κόμμα το οποίο έχει μείνει πιστό στις αξίες του και αυτό με ό,τι κόστος κι αν έχει. Και επίσης είναι το κόμμα το οποίο καλεί όλο το λαό να συσπηρωθεί, γιατί πραγματικά τους λέει ότι με τίποτα μα με τίποτα δεν μπορεί να πληρωθεί η υγεία. Καμία ζωή δεν περισσεύει και δεν μπορεί να περισσέψει καμία ζωή. Mm-hmm. Εμείς σαν υγειονομικοί, από το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αυτό που θέλουμε να απευθύνουμε στο λαό είναι ότι εμείς το χρέος μας, όπως το κάνουμε κάθε μέρα και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, έτσι θα το κάνουμε και τώρα. Και η αλληλεγγύη είναι εδώ πέρα και θα είμαστε το στήριγμα του λαού. Αλλά όμως αυτό που ζητάμε από το λαό πραγματικά και όχι καθαρά για συντεχνιακά είναι ότι κι αυτός να μπει στήριγμα για μας, γιατί κι εμείς είμαστε ένα κομμάτι από αυτούς όλους. Mm-hmm. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, κύριε Μπακελή. Να ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Εξής σας το ίδιο. Γεια σας. Γεια σας.